Εμείς πάμε να συνδεθούμε τώρα. Γίνονται ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή για το θέμα της ενέργειας από τον κύριο Σταϊκούρα αυτή τη στιγμή, ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Σκυλακάκης. Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδος. Δεύτερον, συνυπέγραψα με τους υπουργούς οικονομικών της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας και της Ρουμανίας. Δήλωση με την οποία προτείνουμε κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να συντονιστούν τα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης κρίσης. Διερεύνηση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, ώστε να εξομαλύνουμε τις αυξήσεις τιμών. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να βελτιωθεί η σύνδεση ανάμεσα στην τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές και στο μέσο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα εθνικά μείγματα παραγωγής. Και τέλος, επίτευξη ευρωπαϊκής ενεργειακής ανεξαρτησίας μέσα από την επένδυση στην διαφοροποίηση της ενεργειακής προμήθειας. Τρίτον, σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, ώστε αυτή να υπερκαλύπτει πρόσκαιρες αναταράξεις και κρίσεις. Πολιτικές, κυρίως μείωσης φόρων για το σύνολο της κοινωνίας, ιδιαίτερα όμως για τη μεσαία τάξη. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκλίνουν με αυτά της Ελστάτ, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 5,3% το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,4%. Επιπλέον, οι καταθέσεις μόνο των οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ιούνιο του 2019, με το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων να έχει ενισχυθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, της αναστολής φοράς αλληλεγγύης, της μείωσης φορολογίας εισοδήματος, της μείωσης του ένφια, ενώ επίκειται και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Τέλος, τέταρτον, επίσης σε εθνικό επίπεδο, πέρα από τις πολιτικές μόνιμης αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, υλοποιούμε στοχευμένα μέτρα αντιμετώπισης της παροδικής, όπως σήμερα εκτιμάται, ενεργειακής κρίσης. Μέτρα επιπλέον έκπτωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και πρόσθετης ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης. Επιγραμματικά μόνο και αγαπητοί συνάδελφοι θα τα εξειδικεύσουν. Πρώτον, το κράτος ενισχύει την έκπτωση ηλεκτρικού ρεύματος με διπλασιασμό αυτής μέχρι το τέλος του έτους και με ιδιαίτερη πρόνοια για τα νοικοκυριά που λαμβάνουν κοινωνικό τιμολόγιο. Το συνολικό κόστος της έκπτωσης υπολογίζεται στα 326 εκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερον, το κράτος ενισχύει το επίδομα θέρμανσης με διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ένταξη σε αυτό. Έτσι, το ύψος του επιδόματος αυξάνεται κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρίς τέκνα, κατά 49% για τα νοικοκυριά με ένα τέκνο, κατά 59% για τα νοικοκυριά με δύο τέκνα και κατά 68% για τα νοικοκυριά με τρία τέκνα. Το επίδομα για κάθε τέκνο προσαυξάνεται κατά 20% αντί για 10% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Και το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ από 80 ευρώ που ήταν. Ο αριθμός των νοικοκυριών που θα αιτηθούν και θα λάβουν την ενίσχυση για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, εσωτερικής καύσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων και βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση των κριτηρίων, αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Το συνολικό κόστος του επιδόματος υπολογίζεται στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα μέτρα που σήμερα ανακοινώνουμε ανέρχονται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μέτρα που στερούν πόρους από την υλοποίηση άλλων πολιτικών, τα οποία όμως είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μέτρα που τροποποιούν προσωρινά προτεραιότητες άσκησης οικονομικής πολιτικής και απορροφούν δημοσιονομικό χώρο, τα οποία όμως είναι απαραίτητα για να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή. Με αυτό το πλέγμα εθνικών πολιτικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών,
Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι λειτουργεί υπεύθυνα, ψύχρεμα και δυναμικά. Αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες και αντιδρά με αμεσότητα. Εκπέμπει σιγουριά, αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και σταθερότητα. Και αντιμετωπίζει τις πολλαπλές κρίσεις, την υγειονομική, την μεταναστευτική, την περιβαλλοντική, την ενεργειακή, έγκυρα και αποτελεσματικά, βρίσκοντας πόρους και χτίζοντας δίκτυο προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και θα συνεχίσει να το πράττει, για όσο χρειαστεί, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, τονώνοντας την κοινωνική συνοχή και προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους συμπατριώτες μας. Κώστα, καλό από εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, η εξέλιξη της οποίας και η έντασή της έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις. Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές του έτους η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 6 φορές. Η άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η αύξηση της ζήτησης, καθώς η παγκόσμια οικονομία σταδιακά βγαίνει ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δεύτερον, εξαιτίας του περιορισμού της προσφοράς. Και τρίτον, εξαιτίας της μείωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στις αποθήκες Ευρώπης. Είναι γεγονός ότι το ενδεχόμενο ο χειμώνας που έρχεται να είναι βαρύς εντείνει την ανησυχία και κατ' επέκταση την πιθανότητα κλιμάκωσης, περαιτέρω κλιμάκωσης της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η χρήση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη χώρα μας το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από το φυσικό αέριο. Ο μέσος όρος συμμετοχής του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της Ευρώπης ανέρχεται στο 22%, αλλά σε ό,τι αφορά τη θέρμανση αυτό υπερβαίνει το 60%. Η κατακόρυφη άνοδο στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι προέρχεται σε ποσοστό κατά 88% εξαιτίας της αύξησης της τιμής στο φυσικό αέριο και κατά μόλις 12% εξαιτίας της αύξησης στο κόστος των δικαιωμάτων των ρήπων. Λοιπόν, αυτό παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι από όσα είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Μίλησε για μισό δισεκατομμύριο. Μισό δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια. Επισημαίνουμε όμως ότι αυτό στερεί πόρους από άλλες πολιτικές, όπως είπε. Να μάθουμε ποιες είναι αυτές τις πολιτικές.